Μεσίνη, Γιώργος Μαρκόπουλος. Λοιπόν, παιδιά, εδώ σε λίγο τελειώνει το παιδικό καρναβάλι. Έχουμε δίπλα μας δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμβάλει τα μέγιστα. Καταρχήν έχουμε τον πρώην αντιδήμαρχο, τον κύριο Καλοφολιά. Μία ευχή και να πάμε στον δήμαρχο να μας δώσει και αυτό το πώς πήγε σήμερα η εκδήλωση και να κλείσουμε εδώ τη Μεσίνη. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή σε όλους. Όλη την εβδομάδα εδώ στη Μεσίνη. Μέχρι την άλλη καθαρή Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καλοφαλιάς είναι από τους κοντινούς συνεργάτες του Δημάρχου και από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει το δικό του λιθαράκι εδώ στην πόλη κατά την θητεία την Δημαρχιακή. Δήμαρχε, αν μη τι άλλο, μόνο ευχαριστημένος πρέπει να είσαι και από την συμμετοχή αλλά και από τα παιδικά χαμόγελα που γέμισαν την πλατεία. Πραγματικά βρισκόμαστε στο κέντρο του παιδικού καρναβαλιού. Τα παιδιά μας εδώ έχουν δώσει ζωντάνια στην πλατεία. Πολλοί κόσμος, εκατοντάδες παιδιά μαζί με τους γονείς τους διασκεδάζουν, χαίρονται και μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα παιχνίδια που υπάρχουν εδώ. Αλλά από την άλλη το πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα από την βιωματική εμπειρία των παιδιών με το καρναβάλι η παράδοση αυτή, η ταυτότητά μας, γιατί η Μεσίνη έχει παράδοση το καρναβάλι 163 χρόνια, είναι στο DNA μας, μπορούν αυτά τα παιδιά να γίνουν οι πιο καλοί, θα τα μεταφέρουν στις επόμενες γενιές. Άρα είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση της Καθαράς Δευτέρας, μιας και σε όλη την Ελλάδα Καθαρά Δευτέρα γίνεται παρέλαση μόνο εδώ στη Μεσίνη. Περιμένουμε όλους το επόμενο τριήμερο με αποκορύφωμα την Καθαρά Δευτέρα και την παρέλαση εδώ στην κεντρική πλατεία της Μεσίνης. Με αφορμή αυτά τα οποία μας είπατε στο καρναβάλι της Καθαρά Δευτέρας, έχουμε κάνει μια πρόταση με τον Γιώργο τον Παγάνη να έρθει η Ανθία Σαλαγκούδη σαν βασίλισσα του καρναβαλιού του δικού μας εδώ στην πόλη. Με μεγάλη μας χαρά θα την περιμένουμε. Θεωρώ ότι η πρόταση γίνεται αποδεκτή. Ωραία. Να στείλετε και το άρμα εδώ στην Αθήνα για Δευτέρα και θα διασκεδάσουμε και μετά από την καρναβαλική παρέλαση. Έχουμε και να τη μεγάλη συναυλία με τη Ζώζεφιν. Σας ευχαριστώ. Πολύ τιμητική η πρόταση. Το άρμα πρέπει να επιλέξω μόνο να ξέρω και τι θα βάλουμε. Αλλά θα τους φέρω. Αρχή το άρμα στην Αθήνα, για να κατέβεις με το άρμα κάτω. Και εγώ με τον Γιώργο δίπλα, όπως έχουμε συνεννοηθεί. Είναι Γιώργο αριστούργημα. Εγώ είχα την ιδέα, να ξέρεις. Αλλά θα αντιθείς επειδή είχες και την ιδέα. Και με διαφορετικό καπέλο, έτσι. Εννοείται. Με διαφορετικό καπέλο. Λοιπόν, όχι, χαιρόμαστε. Όχι, ντυμένος το άλλο Σαββατοκύριακο. Χαιρόμαστε με τέτοια καπέλα. Με την ατμόσφαιρα που μας μεταφέρατε, χαιρόμαστε που είστε χαμογελαστοί και που το ευχαριστήθηκαν και τα παιδιά κιόλας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν,